Καλώς ήρθατε στο πλέκοντας.gr. Σε αυτό το βιντεάκι θα λύσουμε μια απορία μιας επισκέπτριάς μας, η οποία μας ρώτησε τι σημαίνει μεταφορά και τοποθέτηση δείκτη. Όταν λέμε δείκτη στο πλέξιμο, εννοούμε ένα πραγματάκι το οποίο μοιάζει με δαχτυλίδι ή μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς, είτε μπορούμε να το αγοράσουμε από το εμπόριο και με αυτό μαρκάρουμε τους πόντους μας. Τι εννοούμε μαρκάρουμε? Όταν λέμε μαρκάρουμε, εννοούμε ότι δίνουμε το σημάδι όπου ξεκινάει είτε η αρχή του γύρου όταν πλέκουμε κυκλικά, ή η αρχή ενός σχεδίου όταν πλέκουμε με κάποιον πίνακα, είτε η αρχή και το τέλος των ρεγκλάν διαμορφώσεων. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για πολλούς λόγους. Αυτό μας βοηθάει να σταματήσουμε να μετράμε τους πόντους κάθε φορά για να βρούμε σε ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσουμε ή σε ποιο σημείο πρέπει να τελειώσουμε το σχέδιο του πλεκτού μας. Το μαρκάρισμα των πόντων γίνεται με αυτά εδώ τα αντικείμενα, τα οποία είτε τα βρίσκεται όπως είπα στο εμπόριο, είτε μπορείτε να τα φτιάξετε και μόνοι σας. Το συγκεκριμένο το έχω φτιάξει μόνη μου, έχω χρησιμοποιήσει σύρμα και μια ελαφρόπετρα που την έχω βρει στην αγορά. Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα πλεκτικής, αλλά και μέσω ίντερνετ. Εγώ πολύ συχνά χρησιμοποιώ επίσης πάλι αυτοσχέδιους δείκτες με σπάγκο, που στην ουσία με εξυπηρετούν περισσότερο γιατί είναι πιο εύκαμπτοι, δεν με ενοχλούν κατά τη διάρκεια του πλεξίματος και είναι δείκτες στους οποίους χειρίζεσαι σαν το νήμα. Είναι λίγο πιο χοντρή και πιο σκληρή από το νήμα και με βοηθάει περισσότερο στο να τους μεταφέρω και όταν τους αγγίζω να μην με ενοχλούν. Πάμε λοιπόν στο σημείο που έχουμε τοποθετήσει το δείκτη. Λοιπόν, η αναγνώστρια μας ρωτάει, η επισκέπτρια μάλλον μας ρωτάει τι σημαίνει μεταφορά δείκτη. Στη συντόμευσή του είναι μη δέλτα, μεταφορά δείκτη. Φτάνω λοιπόν στο πλεκτό, στο σημείο που έχω τοποθετήσει έναν δείκτη. Η συντομογραφία μη δέλτα, μεταφορά δείκτη, σημαίνει ότι παίρνω αυτό τον δείκτη από την αριστερή βελόνα και το μεταφέρω στην δεξιά για να συνεχίσω το πλεκτό μου. Αυτό ήταν. Συνεχίζω το πλεκτό. Και αυτό προφανώς, για να το έχω βάλει εδώ εγώ, σημαίνει ότι κάτι θέλω να κάνω τώρα. Ο συγκεκριμένος δείκτης που είναι ξεχωριστός από τους άλλους μου λέει ότι ξεκινάω ένα καινούριο γύρο. Όταν φτάσω σε αυτόν τον δείκτη που έχω βάλει εδώ και θα τον μεταφέρω πάλι από την αριστερή στην δεξιά βελόνα, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μείωση, σύμφωνα με το δικό μου πατρόν. Άρα ο δείκτης βρίσκεται εκεί απλά για να μας θυμίζει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Η τοποθέτηση δείκτη αντίστοιχα, όπου η συντομογραφία της είναι ΤΑΒΔΕΛΤΑ, είναι απλά ότι παίρνω τον δείκτη μου που μέχρι τώρα δεν τον είχα και τον τοποθετώ στην δεξιά μου βελόνα. Και συνεχίζω το πλέξιμο. Έτσι μαρκάρω ένα τμήμα του πλεκτού, μαρκάρω την έναρξη του γύρου. Αυτή είναι το μαρκάρισμα και η τοποθέτηση των δείκτων σε ένα πλεκτό. Υπάρχουν δείκτες οι οποίοι ονομάζονται δείκτες σειρών και τοποθετούνται πάνω σε κάποιο από τους πόντους εδώ που βλέπουμε για να μπορέσουμε να μαρκάρουμε τη συγκεκριμένη σειρά. Αυτοί οι δείκτες των σειρών είναι με κλειψάκι και βγαίνουν, αφαιρούνται δηλαδή κατά το πλέξιμο, και υπάρχουν και οι δείκτες πόντων που είναι αυτοί εδώ πέρα, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο κλειψ και μεταφέρονται κλειπ και μεταφέρονται από την μία βελόνα στην άλλη κατά τη διάρκεια του πλεξίματος. Όμως αυτός ο διαχωρισμός πλέον σαν να μην υπάρχει στην ουσία. Όταν ακούμε δείκτη εννοούμε έναν απλό δείκτη, είτε είναι σειρών είτε είναι πόντων. Απλά να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι αφαιρούνται κατά τη διάρκεια του πλεξίματος με ένα ειδικό κλειψάκι που έχουν και μπορούν να βγουν σε οποιοδήποτε σημείο και αν τους τοποθετήσουμε. Αυτά σχετικά με τη μεταφορά του δείκτη και την τοποθέτησή του. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.